Τα στο εξωτερικό, ελάχιστα έσοδα από το λαθρεμπόριο καυσίμων. Ο Γιούνκερ, υποψήφιος της Ευρωδεξιάς για πρόεδρος της Κομισιόν, αντίπαλος του Τσίπρα, είπε προχθές και θαύτηκε από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στα δελτία των 8, ότι αν στην Γαλλία ή τη Γερμανία εφαρμοζόταν μια τέτοια πολιτική, θα γινόταν επανάσταση. Και εδώ λέμε στον κόσμο που του κόψανε μισθό, σύνταξη, τον πετάξαν στην ανεργία, στείλαν τα νέα παιδιά και τα καλύτερα μυαλά στο εξωτερικό, ότι γιατί αντιδράτε την ώρα που τα κυβερνώντα κόμματα, τα συγκυβερνώντα κόμματα προκάλεσαν την κρίση, την επιδεινώνουμε το μνημόνιο και τους πλούσιους φίλους τους, ακόμη και τώρα, τους δίνουν μπόνους. Πάρε εσύ το ελληνικό, πάρε εσύ την τράπεζα, πάρε εσύ το ακριβό έργο, πάρε εσύ τις τηλεοπτικές άδειες και λένε στον κόσμο σκάσε και πλήρωνε. Ναι, αλλά σας κατηγορούν ότι είσαστε στον αντίποδα. Μην κάνεις τίποτα. Όχι. Μείνες αυτό που έχουμε. Αν δείτε, κύριε Λυριτζή, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πρόγραμμα γεμάτο προτάσεις για ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις εκεί που πονάει η χώρα. Φορολογικό σύστημα, διοίκηση, τραπεζικό σύστημα, αξιοποίηση των πόρων. Στη Γερμανία έχουν χίλιες τράπεζες ειδικού σκοπού, ναι, είναι οι οποίες χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια. Στην Ελλάδα, αν είσαι μεγαλόσχημος φίλος του Πρωθυπουργού, παίρνεις δάνειο ακόμη και για επιχείρηση σαπάκι. Αν είσαι νέος επιχειρηματίας, νέος επιστήμονας, αγρότης, πρωτοπόρος, δεν παίρνεις δάνειο ούτε κύριε με τίποτα. Λοιπόν, τα δικά σας 30 μέχρι εντάξει, να πάμε στον άλλο. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική αμηχανία στο ΣΥΡΙΖΑ.